πάρα πολλές διαφημίσεις υποψηφίων. Αυτό πρέπει να, πρέπει να φόρτωσε κάπως το, το χρόνο των διαφημίσεων στο ραδιόφωνο, έτσι δεν είναι? Η αλήθεια είναι πως ναι. Αλλά από την άλλη, επειδή κάνουμε τη δουλειά μας, θα το υπερασπιστώ, κύριε Βεργιώτη. Ακριβώς, ακριβώς. Διότι νομίζω ότι ένας υποψήφιος έχει, εντάξει, ο καθένας έχει μια δική του λογική. Είμαστε ένα μέσο, μας ακούνε πολλοί, μας επιλέγουν οι υποψήφοι για να στείλουμε ένα μήνυμα μέσα εδώ από αυτόν τον σταθμό, όπου εργαζόμαστε σκληρά, ξέρετε, κάτω από συνθήκες κρίσης, για να μπορούμε να είμαστε ανεξάρτητοι και να μπορούμε να φιλοξενούμε όλες τις φωνές. Και θέλω να το καταλάβετε όλοι εσείς που ασχολείστε με τα κοινά, γιατί αν για παράδειγμα δεν είχαμε τις διαφημίσεις και ήμασταν εξαρτημένοι από μία πολιτική δύναμη, θα ήθελε να κάνει την επιλογή των προσώπων που φιλοξενούνται και να μην ακούγεται αυτή η βεντάλια που νομίζω κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Ακριβώς. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα και στην ελεύθερη αγορά. Είναι έτσι. Είσαι αναγκασμένος να, είναι έτσι. Να κυνηγάς το χρήμα. Είμαστε αναγκασμένοι δυστυχώς με αυτά τα δεδομένα να κυνηγάμε την επιβίωσή μας. Γιατί ξέρετε ότι φτάσαμε σε ένα σημείο να δουλεύουμε σκληρά μόνο και μόνο για να πληρώνουμε εισφορές, φόρους, χρήματα. Ξέρετε, κάποια στιγμή θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Μπορεί κάποιοι να ακούνε και να λένε ραδιοφωνικό σταθμός. Αν ξέρετε αυτή τη στιγμή, πόσες είναι οι εταιρείες πνευματικών δικαιωμάτων που μας κυνηγούν κάθε φορά για οργανοπαίχτες, για μπουζούκι, για... Προσέξτε, είμαστε υπέρ του να αποδίδουμε τα πνευματικά μας δικαιώματα και το κάνουμε. Απλά ξέρετε, θέλω να πω ότι σε έναν περιφερειακό σταθμό που δεν έχει αυτά τα κέρδη των μεγάλων ραδιοφώνων, ξέρετε ότι οι πληγές είναι πάρα πολλές. Τέλος πάντων, μην χάνουμε χρόνο, πάμε στη συζήτησή μας. Ναι, ναι. Άκουγα με εξαιρετικό ενδιαφέρον λίγο πριν ένα βίντεο του Θανάση Κατοπόδη που ανέβασε στην ομιλία σας στην Καρδιά, όπου κάνατε λόγο και είπατε υπάρχουν οι υποψήφοι οι ικανοί, υπάρχουν οι άξιοι, υπάρχουν υποψήφοι με όραμα, όμως τα αυτονόητα δεν έχουν λυθεί ακόμα. Δεν υπάρχουν οι αγροτικοί δρόμοι, δεν υπάρχουν οι επεκτάσεις αποχετεύσεις, δεν υπάρχουν τα βασικά και το συνδέσατε βεβαίως με την ευρωπαϊκή πολιτική, με τις επιλέξιμες δαπάνες. Βέβαια εδώ θα συμπληρώσω εγώ, κύριε Βεργιώτη, ότι τα πρώτα πακέτα που μπορεί να φάγαμε εμείς σαν χώρα, ξέρετε, με τις επιδοτήσεις, ίσως χρησιμοποιήθηκαν για άλλους σκοπούς και ήρθε τώρα το τελευταίο πακέτο που δεν έχει τις συγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες. Να πω το εξής πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ναι. Η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταρχάς, και ιστορικά να το πάρει κανείς, δεν προέκυψε για να εξυπηρετηθούν ακριβώς αυτές οι ανάγκες. Ναι. Εξυγχρονισμού δηλαδή μια σειρά υποδομών που θα απολάμβανε ο λαός. Παρόλα αυτά, μια σειρά χρήματα δόθηκαν, αλλά επειδή ακριβώς αυτά δεν ήταν στο επίκεντρο, δηλαδή η επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τις λαϊκές ανάγκες, ναι, δόθηκε το ελεύθερο να μετακινούνται τα χρήματα από εδώ και από εκεί. Δόθηκε είτε σιωπηλά, είτε με την υποσημείωση, αν θέλετε, από το κονδύλι που δινόταν, ότι και να μην πάει εκεί δεν πειράζει. Από την άλλη, ξαναλέω ότι επειδή ακριβώς ο προσανατολισμός αυτών των κονδυλίων, ναι, ήταν για να στηριχθεί και έτσι το κεφάλαιο, δηλαδή ας δοθούν παραπάνω, ας υπερκοστολογηθούν μια σειρά έργα, δεν πειράζει, γιατί ούτως ή άλλως δίνονται για το κεφάλαιο. Αυτό βέβαια είναι μια συζήτηση που μπορεί τώρα να τη συνοψίζω εγώ σε κάποια, ναι, συμπεράσματα. Αυτό όμως θα χρειαστεί για να πιστεί και κάποιος που μας ακούει, που ενδεχομένως να έχει στο μυαλό του μόνο
την ηθική, το ηθικό ζήτημα της πλεονεξίας ή της ανικανότητας την περίοδο που δινόταν αυτά τα κονδύλια. Mm-hmm. Θα χρειαστούν ενδεχομένως και κάποια στοιχεία που αυτή τη στιγμή προφανώς ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να τα παραθέσουμε, δηλαδή να δούμε συνολικά πόσα κονδύλια σχεδιάστηκαν, πού πήγαν τα υπόλοιπα, γιατί χάθηκαν κτλ. Σωστά. Πάντως υπονομεύτηκε η δυνατότητα να γίνουν τέτοιου είδους εξυγχρονισμοί υποδομών, δηλαδή για τις λαϊκές ανάγκες, εφόσον τα χρήματα πάντα έρχονταν με οδηγίες. Mm-hmm. Να μην σε αφήνουν δηλαδή να κάνεις τον προγραμματισμό σου για το πώς και πότε θα υλοποιήσεις συγκεκριμένα τέτοια έργα. Ναι. Σωστά. Βέβαια θα μπορούσε εύλογα κάποιος να πει, κύριε Βεριώτη, ότι παράλληλα με τα ευρωπαϊκά προγράμματα υπάρχει και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, όπου για παράδειγμα θα μπορούσαμε να βασιστούμε και εκεί για να δημιουργήσουμε αυτό το οποίο επιθυμούμε. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Και εμείς, αν θέλετε, και στις προτεραιότητές μας ακριβώς, ναι, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι εκείνο το οποίο θέλουμε να καλύπτει ανάγκες που έχουν οι Δήμοι και οι περιφέρειες. Ναι. Και όχι να εξαρτάσει από τα κονδύλια με οδηγίες χρήσης που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Μάλιστα. Θέλω λίγο 5 μέρες πριν τον πρώτο γύρο των εκλογών να μου πείτε, για παράδειγμα, εσείς, παρακολουθώντας πάντα τον λόγο σας, βάζετε κάποια πολιτικά χαρακτηριστικά στην όποια συζήτηση. Δηλαδή, για παράδειγμα, ακόμα και η πολιτική που θα ακολουθηθεί σε ένα Δήμο παραλληλίζεται ίσως με κάποιες διρεκτίβες που έρχονται από την Ευρώπη, από αυτά τα κέντρα εξουσίας που τώρα εδώ μνημονεύουμε. Από την άλλη όμως τώρα, θέλω να δούμε, κύριε Βεριώτη, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε πει και παρελθοντικά και έχετε συμφωνήσει ότι μπορεί να υπάρξει και ένα άλλο μοντέλο διοίκησης του Δήμου με αυξημένο πρόσημο στις κοινωνικές ανάγκες και στους ασθενές, στους συμπολίτες μας. Συμφωνείτε με αυτή την τοποθέτηση? Φυσικά, γι' αυτό και αν θέλετε δίνουμε και τη μάχη να είμαστε εμείς η νέα Δημοτική Αρχή για να αξιοποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες που έχουμε, όπως έχουμε επισημάνει. Φυσικά χρειάζονται σύγκρουση, γιατί όντως τα πλαίσια αυτά που κινούνται οι Δήμοι και οι περιφέρειες είναι ασφυκτικά. Ο λαός πρέπει να δίνει τον τόνο, φυσικά με μια Δημοτική Αρχή που θα τον ξεσηκώνει. Αλλά χωρίς το λαό, όπως πολλά παραδείγματα και τα έχουμε αναφέρει κιόλας, και στην περίπτωση της Πάτρας αλλά και σε άλλες πόλεις όπου είναι εκλεγμένοι δημοτικές αρχές με τη λαϊκή συσπήρωση, μόνο με το λαό στο πλευρό τους κατάφεραν αυτά που κατάφεραν, τα οποία ούτε πολλά είναι, δηλαδή δεν ανακουφίζουν πλήρως το λαό και δεν θα μπορούσε να είναι και έτσι. Mm-hmm. Με βάση αυτά τα ασφυκτικά αντιλαϊκά δεδομένα που έχουμε. Αλλά από την άλλη είναι και κάτι που μπορεί ο λαός να το δει και να ακουμπήσει σε αυτό. Τώρα να πω κάτι, γιατί μια σειρά κόσμος, ξέρετε αυτό ότι η ανεξάρτητη, η λογική της ανεξαρτησίας που εκτός από μας κατεβαίνουμε με το πρόσωπό μας καθαρό και λέμε και από πού προερχόμαστε και από ποιον στηριζόμαστε. Όλες οι υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις παρουσιάζονται ως ανεξάρτητοι. Επισημαίνω το εξής: δεν τους βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Δηλαδή, μια σειρά κόσμος που θέλει πραγματικά να βοηθήσει τον τόπο του επιλέγει να κατεβεί ενδεχομένως με αυτόν που θα βγει, γιατί είναι από το κόμμα το οποίο
έχει πολύ μεγάλα ποσοστά στη Λευκάδα και στηρίζεται υπόγεια ή φανερά, αλλά δεν βγαίνει να το πει και παρουσιάζεται ως ανεξάρτητος. Όμως αυτός ο κόσμος πολύ γρήγορα θα απογοητευτεί όταν αυτοί που θα εκλεγούν, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι κτλ, θα του πούν, κοίταξε, αυτά είναι τα δεδομένα, με αυτά θα πορευτείς, πάρε τα ψίχουλα ή έχουμε τα ψίχουλα και κοίτα κι εσύ να βάλεις το χεράκι σου. Εμείς έχουμε πει ότι η λογική του εθελοντισμού, που να βάζει ο κόσμος από την τσέπη του, ναι, είναι πολιτικά καταδικαστέα. Δεν είναι καταδικαστέοι αυτοί που ασχολούνται και μπαίνουν σε αυτή τη λογική, ο απλός ο κόσμος δηλαδή. Όμως σε αυτούς λέμε ότι αυτή η λογική έχει πάρα πολύ κοντά ποδάρια, γρήγορα φέρνει την απογοήτευση, πέρα από τον αρχικό ενθουσιασμό τη συμμετοχή σε μια-δυο δράσεις, είτε καθαρισμού είτε οτιδήποτε. Αυτό γρήγορα φέρνει την απογοήτευση και ενισχύει την τάση ο Δήμος να βγάζει από πάνω του ευθύνες, δηλαδή την ανάγκη να βρει εργαζόμενους στην καθαριότητα, για την καθαριότητα ενός χωριού που χρειάζονται και δεν επαρκούν όσοι είναι όσοι εργάζονται αυτή τη στιγμή στα πλαίσια του Δήμου. Ένας κόσμος θα απογοητευτεί, θα βγει η ευθύνη από το Δήμο, θα πει, α, αφού ο κόσμος καθαρίζει μόνος του, εγώ δεν χρειάζεται να ασχοληθώ. Άρα να εξοικονομήσω χρήματα, να τα δώσω κάπου αλλού, και το που αλλού θα τα δώσει το φωτίζει από πριν η πολιτική προέλευση των επικεφαλής και του βασικού πυρήνα των ψηφοδελτίων. Μάλιστα. Σε αυτό που είπατε λίγο πριν, ξέρετε, και να πω την αλήθεια, κύριε Βεριώτη, δεν το έχω ξεκαθαρίσει κι εγώ και ίσως πολλοί συμπολίτες μας σε μεγάλο βαθμό. Είμαστε με ένα σύστημα της απλής αναλογικής. Δηλαδή, 33 οι δημοτικοί συμβούλοι. Απόλυτη πλειοψηφία δεν υπάρχει. Νομοτελειακά, η επόμενη μέρα, ακόμα κι αν εσείς είστε πρώτη δύναμη, απαιτεί συνεργασίες. Εσείς όμως είστε ξεκάθαροι απέναντι σε αυτό το πλαίσιο των συνεργασιών. Και θέτω ένα θεωρητικό ερώτημα. Σας εμπιστεύετε, είστε νέος άνθρωπος, έχετε ένα φρέσκο συνδυασμό και πρωταγωνιστείτε την επόμενη μέρα. Έχετε με το σύστημα της απλής αναλογικής που δοκιμάζετε για πρώτη φορά στο μυαλό σας μια ακτίνα συνεργασιών? Εμείς, δεν ξέρω, το έχουμε πει και επανειλημμένα και στις βόλτες μας, στις περιοδίες μας και στις ομιλίες μας, αυτό που μας νοιάζει δεν είναι η λογική της συνεργασίας, αυτό που λέμε προγραμματικής, δηλαδή να συμφωνήσει η μία παράταξη με την άλλη και σε βάθος τετραετίας να πορευτούν μαζί. Εμείς, γιατί καταλαβαίνετε και ότι στην ήδη αυτή η συζήτηση ανάμεσα στις παρατάξεις κάπως έτσι είναι. Ναι. Και μάλιστα πολλές φορές και με αγοραίο τρόπο, να το πω έτσι, πόσα μου δίνεις, τι θα πάρω. Ναι. Έτσι, κάπως έτσι θα εξελιχθεί και αυτό θα το δούμε. Αλλά στο ερώτημά σας τώρα, να επανέλθω. Αυτό που έχουμε κατά νου είναι ενέργειες, ζητήματα που αφορούν το λαό, θα τα θέτουμε ενώπιον και υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου και ο καθένας από εκεί και πέρα θα κρίνεται, θα αναλαμβάνει και την ευθύνη του. Αν για παράδειγμα φέρουμε μείωση δημοτικών τελών σε άπορες οικογένειες με παράλληλη αύξηση των δημοτικών τελών σε μεγάλες επιχειρήσεις που δρεύουν στον νομό και έχουν τη δυνατότητα, γιατί δεν είναι ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν ενδεχομένως και αυξημένα τέλη, εκεί
ο καθένας θα τεθεί υπό τον τύπον των ύλων που λέμε. Μάλιστα. Στο διατάφτα και να πάρει και θέση και εκεί θα δούμε ποιοι έχουν τη διάθεση να συνεργαστούν για το όφελος του κόσμου. Mm-hmm. Εκεί νομίζω ότι θα κρυφθεί αυτή η λογική της συνεργασίας στην πράξη και στα πλαίσια του Δημοτικού Συμβουλίου. Mm-hmm. Αντιλαμβάνομαι. Θέλετε να πείτε ότι τα θέματα τα σημαντικά θα τα θέτετε επιτάπητος με βάση, όπως είπαμε, mm-hmm. κάποια κριτήρια μπροστάρης πάντα τα δικαιώματα των συμπολιτών μας, βεβαίως, και η Ακριβώς. λογική που εστερνίζεστε. Μάλιστα, μάλιστα. Θέλω λίγο να μείνουμε και θέλω να σας ρωτήσω, για παράδειγμα, αν αυτή τη στιγμή εσείς, να μείνω λίγο στην απλή λογική, σας προβληματίζει και πιστεύετε ότι μπορεί να μην λειτουργήσει, γιατί ξέρετε ποιο είναι το θέμα, χωρίς μια απόλυτη πλειοψηφία, σε θέματα του Δήμου υπάρχει και ο κίνδυνος της ακυβερνησίας. Εκεί, για παράδειγμα, αν χρειαστεί, να το πω απλά, θα βάλετε πλάτη, διότι και τώρα η παράταξή σας σε σημαντικά ζητήματα έχει βάλει πλάτη. Δηλαδή, έχει πει και ο κύριος Καβαδάς, πρέπει να τελειώσουμε, έστω και αν δεν συμφωνούμε, με το μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων. Αυτό θα φανεί και στην πράξη, βέβαια. Το ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει σε αυτή την περίπτωση, γιατί η ακυβερνησία μπορεί να σέρνεται ως μπαμπούλας και νομίζω ότι αυτό δεν είναι και ακριβές. Mm-hmm. Δηλαδή, μια σειρά έργα που έχουν τελειώσει, προφανώς και ένα Δημοτικό Συμβούλιο, για παράδειγμα, δεν θα πάρει απόφαση ότι εμείς δεν το παραλαμβάνουμε. Ναι. Θέλω να πω ότι η λειτουργία του Δήμου θα συνεχίσει να είναι σε αρκετά ζητήματα αυτή που ήταν. Ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Από την άλλη όμως, βασικά ζητήματα ή ζητήματα που θα έρθουν τώρα, πιθανόν να έρθει κάποιο έργο ΜΕΣΔΙΚ. Ναι. Να πρέπει να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο αν θα γίνει ΜΕΣΔΙΚ ή να πρέπει να παλέψουμε να το εντάξουμε, όπως είπατε και προηγουμένως, στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων κτλ. Εμείς θα επιλέξουμε αυτή τη λογική ακόμα και αν χρειαστεί να καθυστερήσει το έργο. Ναι. Δεν θα χάρη της ταχύτητας, για παράδειγμα, που η ταχύτητα, ξέρετε, δεν θα είναι και στο χέρι μας, γιατί η γρήγορη και η λύση που προτείνεται από πάνω, από την κυβέρνηση, από την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ, είναι να χαρατσώνεται ο κόσμος για να κερδίζει η κατασκευάστρια εταιρεία. Μάλιστα. Εμείς όσο μπορούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας θα προσπαθήσουμε να τα αποφύγουμε. Εμείς όλα αυτά θα μιλήσουμε καθαρά στον κόσμο της Λευκάδας. Mm-hmm. Και ξαναλέω, και ο καθένας θα αναλαμβάνει θέση. Ναι. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολη αυτή η διαδικασία. Κύριε Βρυμονό. Mm-hmm. Αλλά mm-hmm. αυτό θα είναι μπροστά σε κάθε μας κίνηση. Δηλαδή, να μην χρεώνεται ο κόσμος παραπάνω, γιατί πολλά του έχουν χρεώσει την πλάτη, το χρέος και τα λοιπά, που το πληρώνει ο ίδιος, το δημιουργούν άλλοι οι μεγάλες επιχειρήσεις και το πληρώνει ο λαός και τα λοιπά και τα λοιπά. Ωραία. Έχω ένα ερώτημα εδώ τώρα του φίλου ακροατή Γιώργου και χαίρομαι πάρα πολύ όταν έχω έτσι ερωτήματα. Όσον αφορά τη λειτουργία του Δήμου, με καταγεγραμμένα τα προβλήματα, δηλαδή είμαστε ένας Δήμος ο οποίος, δεν είμαστε και στη χειρότερη κατάσταση. Έχουμε μια μαρίνα, εισπράττουμε μια χρηματοδότηση. Νομίζω ότι είναι τακτοποιημένα τα οικονομικά του Δήμου. Είναι εφαρμόσιμο αυτό το πρόγραμμα, θα μου πείτε, και πάλι τώρα θα πάμε σε μοντέλα πετυχημένων δημάρχων που μνημονεύουμε πάντα. Μπορεί δηλαδή να αλλάξει κάτω και από αυτές τις συνθήκες της πολιτικής που δεν πιστεύεται ο χώρος που ανήκεται, που δεν πιστεύει να αλλάξει ένα μείγμα και να γίνει πιο φιλολαϊκό, δηλαδή
και τώρα, έτσι όπως είμαστε, μπορεί την επόμενη μέρα ο Δήμος να είναι ακόμα πιο κοντά στον πολίτη? Μπορεί, αλλά όχι χωρίς κόστος. Ναι. Αυτό που είπαμε και στη χτεσινή ομιλία και το έχουμε πει και σε άλλες, είναι ότι οι προτάσεις μας, μάλλον οποιαδήποτε πολιτική πρόταση, και ας μην έχει αυταπάτες ο κόσμος που ακούει τους υποψήφιους των άλλων παρατάξεων, mm-hmm. δεν υπάρχει πρόταση χωρίς πολιτικό κόστος και οικονομικό κόστος. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό δεν χρειάζεται και πολύ, πολύ προσπάθεια για να το καταλάβει κανείς. Είτε ναι. μιλάμε σε κεντρικό επίπεδο, είτε σε τοπικό. Ή θα κερδίζουν οι πλούσιοι και θα χάνουν οι φτωχοί, ή θα κερδίζουν οι φτωχοί και θα χάνουν οι πλούσιοι. Οι κουβέντες που λένε ότι κερδίζει όλη η κοινωνία δεν είναι πολύ mm-hmm. μακριά από την πραγματικότητα, και γι' αυτό όταν συνεχώς τα τελευταία χρόνια ταΐζουμε τους πλούσιους, βλέπουμε τους φτωχούς να χάνουν επανειλημμένα και συνεχώς. Γι' αυτό έχουμε πει ότι οι προτάσεις μας και η προσπάθεια στα ζητήματα που μπορούμε, γιατί ξέρετε mm-hmm. το αντιλαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία των Δήμων θωρακίζει ακριβώς το να μην χάνουν οι πλούσιοι. Ναι. Θα αξιοποιήσουμε τις χαραμάδες που θα βρούμε, γιατί υπάρχουν και τέτοιες. Και καλά το είπατε πριν ότι υπάρχουν κάποιες έστω και περιορισμένες δυνατότητες, να αλαφρύνουμε τους φτωχούς και φυσικά αναγκαστικά θα επιβαρυνθούν οι πλούσιοι. Μάλιστα. Εσείς έτσι κι αλλιώς και στις ομιλίες σας έχετε καλέσει τον κόσμο να ψηφίσει με πολιτικό κριτήριο και βεβαίως να στείλει και ένα μήνυμα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταψηφίζοντας βεβαίως τους άλλους συνδυασμούς, στηρίζοντας τη λαϊκή συσπήρωση. Και μάλιστα ζητήσατε να έχει ένα ενιαίο κριτήριο. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποια θα είναι η στάση σας στον δεύτερο γύρο? Δηλαδή, για παράδειγμα, άσχετα με το αποτέλεσμα, τι κάλεσμα θα κάνετε στους ψηφοφόρους σας? Οι ψηφοφόροι μας, αυτό που θα τους καλέσουμε, είναι ότι σε όλους τους γύρους, και τρίτο γύρο και τέταρτο και πέμπτο να είχαμε και τελικό που λέει ο λόγος, να ψηφίσουν το ίδιο με την πρώτη Κυριακή. Ναι. Φυσικά, αυτό θα είναι μια πολιτική ψήφος πάλι, γιατί το να ρίξεις το ψηφοδέλτιο της λαϊκής συσπήρωσης στο δεύτερο γύρο θα βγει άκυρο. Σε άλλη περίπτωση θα καλέσουμε ή σε Λευκό, ή αν κάποιος δεν μπορεί να ξανάρθει από εκεί που βρίσκεται, εργάζεται, σπουδάζει κτλ, να ας μην έρθει. Μάλιστα. Αλλά είμαστε καθαροί ότι αυτό που έριξε την πρώτη, το πολιτικό σκεπτικό που διαμόρφωσε την πρώτη Κυριακή, το ίδιο να εκφράσει με την ψήφο του και στη δεύτερη. Mm-hmm. Και ξαναλέω ότι επειδή γίνεται μια συζήτηση και στα χωριά, για τα τοπικά συμβούλια, και έχουν απευθυνθεί και σε εμάς λέγοντάς μας ότι εκεί που δεν κατεβάζεται mm-hmm. γιατί να μην ψηφίσετε τον τάδε ή του στάδε, τον τάδε συνδυασμό, ο οποίος ενδιαφέρεται για το χωριό. Επανειλημμένα απαντάμε ότι δεν είναι το ζήτημα προσώπων. Γιατί αυτός που είναι με τη Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, ή είναι με το ΣΥΡΙΖΑ, έχει διαμορφωμένη τέτοια άποψη πολιτική. Όταν θα έρθει η ώρα να κάνει την αντίστοιχη επιλογή, να στηρίξει μία επιλογή που λέει, για παράδειγμα, ότι να ενισχυθεί το μεγάλο ξενοδοχείο στο χωριό, ναι. και να μην ενισχυθούν μια σειρά έργα που, για παράδειγμα, μπορεί να έχει ανάγκη το χωριό, εμείς εκτιμάμε ότι βάσει πολιτικής καταβολής θα
πάει με τον πρώτο. Τώρα αν είναι να διαλέξει να είναι μαζί με τον κόσμο που θα διεκδικεί την ικανοποίηση των αναγκών σε έργα του χωριού, εμείς δεν θα τον έχουμε απ' έξω. Εμείς έχουμε θέση, ο δικός μας ο χώρος έχει θέση για κάθε άνθρωπο ο οποίος θέλει να αγωνιστεί για το χωριό του. Όμως σε αυτές τις εκλογές, σε όλες τις εκλογές, εκφράζονται αυτοί οι άνθρωποι κατά βάση και πολιτικά στα ψηφοδέλτιά μας. Γι' αυτό καλούμε δηλαδή η ψήφος να είναι πολιτική ενιαία. Μάλιστα. Και στον πρώτο και στο δεύτερο γύρο. Όπως φυσικά και στις ευρωεκλογές, γιατί η συζήτηση, ενώ τη μεγαλύτερη σημασία την έχει αυτή τη στιγμή και για τα ίδια τα κόμματα που θα διαμορφώσουν και την επόμενη μέρα στην προεκλογική ατζέντα ενώπιση των βουλευτικών εκλογών, η συζήτηση είναι στα γεμάτα για την κάλπη των ευρωεκλογών και εμείς εκεί θέλουμε να δώσουμε το βάρος. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε για να διευκολύνουμε και την ροή της εκπομπής. Θα δώσω το τελευταίο στίγμα και το τελευταίο κάλεσμα να το κάνετε εσείς. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς και μέσα από τις ομιλίες σας είναι ξεκάθαρο το αποτύπωμα, νομίζω, και η λογική. Κλείνοντας, κύριε Βεργιώτη, τι έχετε να πείτε στους συμπολίτες μας που το ρωτάω σε όλους τους υποψήφιους που δεν έχουν αποφασίσει ακόμα, που είναι που βάζουν κάτω τα δεδομένα, που είναι αναποφάσιστοι. Αυτό που έχουμε να πούμε και να καλέσουμε τους συμπολίτες που μας ακούνε είναι, πρώτον, να μην τσιμπήσουν στα ψίχουλα που μας πετάει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Πρώτον, είτε σε κεντρικό επίπεδο, είτε σε τοπικό, περιφέρεια και δήμο, και έχουμε τέτοια παραδείγματα με τα πλήθος έργα που ήδη ξεκινήσανε να μπαίνουν οι τσάπες μπροστά, για να νομίσουμε ότι κάτι γίνεται ενώ δεν έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Δεύτερον, να μην μπουν στη λογική του μικρότερου κακού. Mm-hmm. Να μην τσιμπήσουν επίσης στον ψευτοκαυγά που έχει στήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, γιατί πρέπει να διαμορφωθεί το δίπολο της επόμενης μέρας. Αυτό είναι ο βασικός στόχος. Έχουμε επισημάνει ότι είναι και ιδίως το ιδιοκότερο αυτό της πλουτοκρατίας και απέναντι στο λαό. Να ψηφίσει πολιτικά, να ψηφίσει και με τη διάθεση, αν θέλετε, να αγωνιστεί, να στηρίξει σε όλες τις κάλπες τα ψηφοδέλεια του ΚΚΕ, είτε στην Ευρωβουλή, είτε στις τοπικές εκλογές, και να μην βγάλει, επειδή το υπάρχει και αυτό, να μην βγουν οι υποχρεώσεις της οικογένειας με την ψήφο. Σωστά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ. Θα το συναντήσετε. Μαζεύεται η οικογένεια και μοιράζει τους ψήφους σε πρόσωπα και υποψηφίους. Θα τα ζήσατε πολύ στα χωριά αυτό, νομίζω. Με κάποιον άλλο τρόπο. Σωστά. Σωστά. Είναι μια λογική που δεν πρέπει να ακολουθούμε και συνυπογράφω. Να ευχηθώ καλή επιτυχία, κύριε Βεργιώτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κάλεσμα, για την ανταπόκριση στο κάλεσμά μας. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά.